Και έρχομαι σε μία άλλη απορία. Δεν ξέρω βέβαια αν μου την υποβάλλει αγόρι κορίτσι, αλλά το λέγω γιατί πιο πολύ μου φαίνεται θα μπορούσε να, να την υποβάλλει την ερώτηση αυτή ένα κορίτσι. Θα σας φαίνει παράξενο. Ωστόσο, εγώ πιστεύω μάλλον κορίτσι ερωτά. Το κάπνισμα είναι αμαρτία? Αν ναι, γιατί? Εκτός από λόγους υγείας που τους γνωρίζω, και συνεπώς αφού τους γνωρίζω δεν θα απαντήσω για τους λόγους της υγείας, ή θα πρέπει να μην απαντήσω. Λοιπόν, το κάπνισμα είναι αμαρτία, ναι ή όχι, και γιατί? Τι είναι το κάπνισμα? Ξέρετε τι είναι το τσιγάρο, όλοι θα έχετε δει τσιγάρο. Έχετε δει τσιγάρο στη ζωή σας? Έχετε δει τσιγάρο? Τα έχετε πιάσει στα χέρια σας? Ανοίξετε ποτέ κανένα κουτί? Τυχόν έφτασε μέχρι το στόμα? Παιδιά, μόλις εχθές μου έλεγε κάποιος, κάπου το διάβασε, σε ένα μαθητικό φίλο, από μία στατιστική, δεν ξέρω αν στην επαρχία, αλλά γιατί η επαρχία δεν υστερεί εναντί της πρωτεύουσης, το 92% των μαθητών του γυμνασίου, όχι του λυκείου, του γυμνασίου, κάπνισαν ή καπνίζουν. Το 92%, συντριπτική, θα λέγαμε, συντριπτικός αριθμός, το 92%, σας είπα, ή κάπνισαν ή καπνίζουν. Άρα τα έχετε δει τα τσιγάρα, τα ξέρετε. Παιδιά, ξέρετε τι είναι το τσιγάρο? Ένα φυτό είναι. Και αυτό το ξέρετε, γιατί εδώ στην Ελλάδα καλλιεργούμε, και στον τόπο μας καλλιεργούμε τον καπνό. Πιθανότατα οι γονείς σας έχουν χωράφια με καπνό, και μάλιστα πιθανότατα να βοηθάτε κι εσείς στην καλλιέργεια του καπνού. Το ξέρετε λοιπόν. Ένα φυτό ετήσιον, ανεβαίνει το πολύ ένα μέτρο, κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω, ανάλογα με το νερό που θα του δώσουμε. Έχει κάτι πλατιά φύλλα. Αυτά τα ξεραίνουμε, τα κόβουν οι βιομηχανίες, τα βάζουν μέσα σε χαρτί, δίνουν το γνωστό σχήμα του τσιγάρου, βάζουμε μια φωτιά εκεί, το ντουμανιάζουμε, γίνεται καπνός, και αρχίζουμε να βάζουμε τον καπνό μέσα μας. Σίγουρα, αν για μια στιγμή ένας αρχαίος σηκώνονταν από τον τάφο του και έβλεπε να καπνίζουν οι άνθρωποι, θα του φερόταν το πιο παράξενο πράγμα. Δηλαδή γίνεται μαγκαλάκι ο άνθρωπος. Μόνο που του λείπει το φουγάρο. Γιατί όπως έλεγε ευφιέστατα κάποιος, ότι αν ο Θεός μας έκανε για να καπνίζουμε, θα έπρεπε να υπήρχε πάνω από το κεφάλι μας και μια καπνοδόχος, για να φεύγει από εκεί ο καπνός. Και όμως παιδιά, επειδή ακριβώς συνηθίσαμε αυτό το περίεργο φαινόμενο, σήμερα δεν μας κάνει εντύπωση. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, δείτε με παρθενικά μάτια, με εξαντικειμένου μάτια, μάτια ενός αρχαίου παραστήθηκε από την παλιά εποχή, το φαινόμενο θα σας φανεί πολύ παράξενο. Να βάζει ο άνθρωπος να καίει φωτιά σε ένα πράγμα, σε ένα φυτό, να βάζει φωτιά και να ρουφάει τον καπνόν. Πολύ περίεργο φαινόμενο είναι. Ξέρετε ακόμα ότι ήρθε ο καπνός από την Αμερική. Ακόμα καλλιεργήθηκε βεβαίως για πρώτη φορά στην Ισπανία και μετά στην Γαλλία. Έχει ένα δηλητήριο καπνός, την νικοτίνη. Δόθηκε προς τιμήν ενός Γάλλου που καλλιέργησε το φυτό αυτό, που ελέγεται νικοτίν, νικότ, ταφ, αλλά δεν προφέρεται γιατί δεν έχει έψιλον στο τέλος, νικότ, νικοτίνη. Αυτός μελέτησε το φυτό αυτό, το καλλιέργησε και τα λοιπά. Αστραπιαία, παρά τα
παρά τις θα λέγαμε μεγάλες επιφυλάξεις των λαών έναντι αυτού του πράγματος, του φαινομένου, διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Στην Περσία, επί παραδείγματι, εκείνος που θα εκάπνιζε κατεδικάζει του εις θάνατον. Βέβαια τώρα καπνίζει όλη η Φίλιος. Όλοι καπνίζουν. Αλλά τι είναι όμως αυτό? Καταρχάς το κάπνισμα συνεδέθη με το ήθος. Να δούμε στην απάντηση της ερωτήσεως. Συνεδέθη με το ήθος. Δηλαδή παλιότερα, όταν βλέπαμε ένα παιδί, όχι έναν μεγάλον, γιατί αυτό δεν μας ξένιζε, ένα παιδί μαθητή γυμνασίου ηλικίου, ήταν αδιανόητος στην εποχή μου, εγώ όταν ήμουν μαθητής, ένας που θα θέλει να καπνίσει επήγαινε, ξέρω εγώ, στα τρίσβατα της γης για να καπνίσει. Δε, να τον έβλεπε καθηγητής να καπνίσει, πω πω πω, αποβολή από το σχολείο. Πήγε να καπνίσουν στα αποδυτήρια, στα αποχωρητήρια εκεί του σχολείου και τα λοιπά. Και εκείνοι που θα κάπνιζαν μέσα στα 500 ή στα 1000 παιδιά, να ήσανε 5 παιδιά, είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα. Λοιπόν, όταν βλέπαμε κάποτε ένα παιδί να καπνίζει, συνδέαμε το γεγονός με το όλο του ήθος. Ότι το παιδί αυτό μπορεί βέβαια να έχει ο πατέρας του, να κάπνιζε ο πατέρας του, να καπνίζει ο πατέρας του, αλλά δεν κάπνιζε κανένα παιδί γιατί κάπνιζε ο πατέρας του. Το τσιγάρο δεν το μαθαίναμε από τον πατέρα μας, όχι τη μάνα μας. Τότε οι γυναίκες δεν κάπνιζαν παρά ελάχιστες. Ελάχιστες γυναίκες κάπνιζαν παλιά. Ενώ σήμερα οι περισσότερες, δυστυχώς. Κανένα παιδί δεν μάθαινε να καπνίζει γιατί καπνίζει ο πατέρας του, αλλά κάπνιζε γιατί έκανε κακή συναναστροφή. Εκεί μάθαινε το παιδί το τσιγάρο. Συνεπώς, συνεδέεται με το ήθος. Αν βλέπαμε ένα παιδί να καπνίζει, λέγαμε, το παιδί αυτό δεν έχει καλές παρέες. Και συνεπώς είναι ενδεικτικό ότι δεν είναι μόνο ότι έμαθε να καπνίζει, έχει κι άλλα στο ενεργητικό του τα οποία είναι δυσάρεστα. Δεν πάει το παιδί αυτό καλά. Το ήθος του αρχίζει να φθείρεται, να χαλάει. Δεν πάει καλά. Έτσι θεωρεί το απρεπές, αγενές, ανήθικο, μέχρι ανήθικο, να βλέπεις ένα παιδί, ένα νέο να καπνίζει. Μάλιστα μπροστά στον πατέρα του αδιανόητο πράγμα. Μπροστά σε καθηγητή του, δάσκαλό του, αδιανόητο πράγμα. Αλλά αυτό δεν πάβει από του να είναι πράγματι, έστω και αν ισοπεδώθηκαν τα πάντα, κάτι που συνδέεται με το ήθος. Σήμερα αν δω εγώ ένα μαθητή, μη μου πείτε ότι ανήκω σε μια παλιά εποχή. Θα πω, το παιδί αυτό δεν πάει καλά. Όσα επιχειρήματα κι αν μου σωρεύσει ότι πάει καλά, θα του απαντήσω δεν πάει καλά. Πολύ δε παραπάνω εάν είναι κορίτσι. Θα του πω, θα της πω, δεν πας καλά. Οπωσδήποτε. Αλλά η ερώτηση λέγει, είναι αμαρτία? Το τσιγάρο, έχοντας το δηλητήριο της νικοτίνης, δημιουργεί προβλήματα στην υγεία. Πέρα από το θέμα ότι συνδέεται με το ήθος, δημιουργεί προβλήματα στην υγεία. Τι προβλήματα? Η νικοτίνη δηλητηριάζει το αίμα και υφίσταται ζημιά η καρδιά. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές καρδιοπάθειες από καπνιστάς. Γι' αυτό ένας που είναι καρδιοπαθής και πάει στο γιατρό και του πει ο γιατρός αν καπνίζει, θα του πει να μην καπνίζει. Το τσιγάρο δεν επιτρέπεται σε έναν που έχει την καρδιά του. Γιατί? Και το λόγο που σας εξήγησα. Ακόμη κάτι άλλο. Το τσιγάρο παράγει πίσα. Βλέπετε στην πίπα
στο φίλτρο εκεί τι βάζουν, ξέρω εγώ, μαζεύεται η πίσα. Η πίσα είναι καρκινογόνος. Και ως καρκινογόνος ουσία, η πίσα, δημιουργεί προϋποθέσεις καρκίνου. Γι' αυτό έχουμε καρκίνο της γλώσσης, του φάριγγος, του ισοφάγου, του στομάχου, των πνευμόνων. Έχουμε, θα σας φανεί παράξενο αυτό, δεν το ξέρω, το έμαθα τελευταία, ρώτησα. Ο καπνιστής κινδυνεύει και από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Και όταν ρώτησα από πού και ως πού και γιατί, μου υπόθηκε ότι η πίσα αυτή κυκλοφορεί μέσα στο αίμα. Πώς μέσα στο αίμα? Καπνίζω και πάει στους πνεύμονες. Οι πνεύμονες εκθέτουν το σιπίν το αίμα για να πάρουν οξυγόνο. Παίρνουν την πίσα και κυκλοφορεί η πίσα. Το αίμα όμως, για να καθαριστεί, περνάει από τα νεφρά. Έτσι τα νεφρά συγκρατούν την πίσα σαν διηλυστήρια που είναι και διοχετεύουν την πίσα μαζί με τα ούρα εις την ουροδόχον κύστη. Παραμένοντας εκεί η πίσα εις την ουροδόχον κύστη, παρουσιάζει η κύστης καρκίνο. Τρίτο στοιχείο. Το τσιγάρο παράγει μονοξίδιον του άνθρακος, το οποίο και αυτό είναι δηλητήριο. Και ενώ από τη μία μεριά μιλάμε ότι το περιβάλλον που βρισκόμεθα είναι μολυσμένο, λέμε καυσαέρια, καυσαέρια και καυσαέρια, στην πραγματικότητα δημιουργούμε μολυσμένο περιβάλλον ήδη με το τσιγάρο. Αυτά τα τρία, το μονοξίδιο του άνθρακος, η νικοτίνη και η πίσα, δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στην υγεία. Λέγεται ότι σε 8 που παθαίνουν καρκίνο των πνευμόνων, ο ένας δεν καπνίζει, οι άλλοι ήσαν καπνιστές. Λέγεται ακόμη ότι όταν κανείς καπνίζει, λιγοστεύει η ζωή του κατά 10 χρόνια. Αν ήταν να ζήσει 60, πεθαίνει 50. Αν λοιπόν, προσέξτε, έξω από το θέμα της εκτάκτου αρρώστιας, καρκίνου και τα λοιπά, ή καρδιοπαθίας, να μην πάθει αυτά, απλώς ως φθορά του οργανισμού. Και τώρα ερωτούμε, εάν η υγεία φθήρεται, δεν ομιλώ δια του ότι το τσιγάρο συνδέεται με το ήθος, μπορεί να μου πείτε οι καιροί αλλάζουν, μπορεί να μου πείτε ότι εθεωρείται μία πρόληψη στο πράγμα, αλλά ας τα βάλουμε στην άκρη αυτά και να κρατήσουμε μόνο το θέμα της υγείας. Ερωτώ, εάν η υγεία μου φθήρεται γιατί καπνίζω, για να μην πω και γίνω το άλλο, ότι αν η γυναίκα καπνίζει, ξέρετε, μέγας κίνδυνος η γυναίκα όταν καπνίζει, όταν εγκυμονεί, φθήρει, καταστρέφει το έμβριο, θα πειραχτεί το έμβριο. Εδώ υπάρχει ένα σύλλογος, ο Άγιος Τηλιανός, είναι με εκείνο το σχολείο απροσαρμόστων παιδιών και τα λοιπά και τα λοιπά, και έχουν εκδώσει ένα φύλλο στο οποίο λέγει εκεί ότι όταν η εγκυμονούσα καπνίζει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί να βγει σπαστικό. Σκεφτείτε να έχεις ένα παιδί σπαστικό μια ολόκληρη ζωή, και σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε βαθμό σπαστικότητος, από την πιο ελαφρά μορφή ως την πιο βαριά. Θα θέλατε ποτέ αύριο να γίνετε γονείς και να έχετε παιδιά σπαστικά? Γιατί? Γιατί η σύζυγος, η γυναίκα, εκάπνιζε όταν εγκυμονούσε. Αν μου πείτε, ας μην καπνίζει όταν εγκυμονεί, μα όταν κάπνιζε από μαθήτρια και έγινε πάθος, ελάτε να μου πείτε να βγάλει το πάθος αυτό. Βγαίνει? Δεν βγαίνει. Γιατί άραγε δεν βγαίνει? Δεν βγαίνει διότι μέσα το τσιγάρο έχει
Τι έχει, λέτε? Έχει ναρκωτικό. Δεν λέγω για το πρόσθετο ναρκωτικό. Λέγεται, δεν ξέρω, ανάλυση δεν έκανα, το άκουσα και το είδα γραμμένο, ότι αυτά τα τσιγάρα, τα Marlboro, πώς λέγονται, κάπως έτσι, αυτά τα τσιγάρα τα οποία αγοράζει κατεξοχήν η νεολαία, αυτά τα τσιγάρα έχουν μέσα, πρόσθετων ναρκωτικών. Γι' αυτό λέει στη διαφήμιση, όποιος καπνίζει, ξανά καπνίζει. Όπως την Coca-Cola, όποιος πίνει, ξαναπίνει. Γιατί? Διότι έχει μέσα μικρή δόση ναρκωτικού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει προσέλκυση προς τα εκεί. Τι γίνεται όμως με το ναρκωτικό αυτό? Εθίζεται ο οργανισμός στα ναρκωτικά. Και έτσι ξαναγυρίζω στο προηγούμενο θέμα μου, στο προηγούμενο σημείο, ότι τα παιδιά τα κακόμοιρα τι φταίν που θα γεννηθούν ανώμαλα. Θα γεννηθούν σπαστικά, με σπασμένη υγεία. Για να μην πω εκείνο το άλλο, ότι μέσα στο σπίτι, όταν καπνίζει η μάνα και ο πατέρας, καπνίζουν και τα παιδιά με ποια έννοια? Αναπνέουν το τσιγάρο και θεωρείται βλαβερότερο να καπνίζεις τον καπνό που είναι στο περιβάλλον σου από το να κάπνιζες. Θα είδατε κάτι διαφημίσεις που είχε εκεί η νομαρχία, παντού τις είχαν βάλει, που είναι ένα παιδάκι κάτι στο σκαμνάκι του, εκείνο το παιδικό του σκαμνάκι, και έχει ένα τσιγάρο στο στόμα. Θα λέγει κανείς πώς? Και λέει από κάτω, όταν εσείς καπνίζετε μέσα στο σπίτι, το παιδί σας αναπνέει τον καπνό, είναι σαν να καπνίζει. Και η ζημιά, καταλαβαίνετε πόση είναι. Όλα αυτά καταστρέφουν την υγεία. Και ερωτώ, παιδιά, ερωτώ, εάν η υγεία καταστρέφεται, εάν η ζωή συντομεύεται, είναι αυτό θεληματική αυτοκτονία? Οπωσδήποτε ναι. Και αν είναι αυτοκτονία, εφόσον η ζωή είναι δώρο του Θεού, δεν είναι αμαρτία? Προφανώς λοιπόν είναι αμαρτία. Συμπέρασμα: όταν καπνίζω, αμαρτάνω. Αμαρτάνω στον εαυτό μου, λέει, στο Θεό, για τον εαυτό μου, αλλά και για το περιβάλλον μου. Δεν μου λέτε, γιατί να πεθάνω νέος ενώ τα παιδιά μου περιμένουν από μένα? Γιατί η κοινωνία να με χάσει εάν είμαι ένα αξιόλογο πρόσωπο? Και πεθαίνω γρήγορα επειδή καπνίζω. Άρα είναι αμαρτία. Είναι σαν να λέμε στο Θεό, μας έδωσες το δώρο της ζωής και το δώρο της υγείας και εμείς σου τα πετάμε αυτά τα δώρα πίσω στα μούτρα. Φοβερό πράγμα. Και κάτι ακόμη. Προηγουμένως που είπαμε το λίγο ναρκωτικό που έχει το τσιγάρο μέσα, το ξέρετε ότι στην εποχή μας ο μέγας παμέγιστος κίνδυνος είναι τα ναρκωτικά? Ότι αυτός ο κίνδυνος δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Σαν να πλημμύρισε ένα ποτάμι και να μην ξέρουμε από πού να το μαζέψουμε. Τι να κάνουμε, διαφώτιση? Δεν κάνει μπάμι διαφώτισης. Ό,τι θέλετε πείτε πια στα παιδιά, δεν κάνει τίποτα η διαφώτιση. Άντε κάποιο παιδί κάτι να καταλάβει και τα λοιπά. Δεν γίνεται τίποτα με τη διαφώτιση. Φωνάζουν διαφώτιση, διαφώτιση. Δεν νομίζω. Είναι τόσο ισχυρό το κλίμα της εποχής, ώστε τα παιδιά μας δοκιμάζουν και ναρκωτικά. Σας λέγω, όσο και εγώ μπορώ να ξέρω, μαθητέ βέβαια και του λυκείου και του γυμνασίου, για να μην σας πω βέβαια ακόμα του δημοτικού, δεν σας το λέγω αυτό, ήδη, όχι βέβαια στο ποσοστό 92% με το τσιγάρο, ήδη έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά. Και όταν κανείς δοκιμάσει μόνο μία φορά, μην ξεχνάτε ότι το ναρκωτικό, επειδή ερεθίζει το νευρικό σύστημα, αφήνει μνήμη, όπως ένα κομπιούτερ έχει μνήμη. Μπορεί να πατήσουμε ένα κουμπί μνήμη, να μας πάρει το αποτέλεσμα, μετά να κάνουμε άλλες πράξεις, ξαναπατάμε το κουμπί μνήμη και μας το ξαναφέρνει πίσω. Δηλαδή, εάν ένα παιδί, χωρίς να απογοητευτείτε για αυτό που σας λέω, αλλά δεν μπορώ να μην σας το πω, μία μόνη φορά επήρε ναρκωτικό, μία μόνη φορά, κανείς δεν εγγυάται εις το μέλλον ότι το παιδί αυτό μεγαλώνοντας
κάποια στιγμή δεν θα επανέλθει στο θέμα αυτό. Ξέρετε ότι κάποια στιγμή, όπως το τσιγάρο, αφήνει μνήμη. Αφήνει μνήμη. Το κόβεις το τσιγάρο για δεκαετίες κάποτε. Μπορεί να καπνίζεις έφηβος και πια δεν ξανακαπνίζεις. Κάποια στιγμή στα 50 σου, στα 60 σου χρόνια, κάτι σου συνέβη, μία δυσκολία κτλ. Και τι κάνεις? Το ξαναθυμάσαι. Και ξαφνικά καπνίζεις. Γιατί? Άφησε μνήμη. Πόσο περισσότερο το ναρκωτικό? Λοιπόν, σας λέω τούτο. Όταν ένα παιδί καπνίζει, δημιουργεί γέφυρα στα ναρκωτικά. Γέφυρα όχι με την έννοια ότι θα του βάλουν μέσα ναρκωτικό και θα του δώσουν και μπορεί να αρχίσει να αγαπάει τα ναρκωτικά, αλλά και διότι το τσιγάρο είναι εισαγωγή των ναρκωτικών. Ένα παιδί που θα αρχίσει να αισθάνεται τις ειδονές αυτές όπως είναι το τσιγάρο, δεν θα δυσκολευτεί αύριο να χρησιμοποιήσει και τα ναρκωτικά. Τι είναι λοιπόν το τσιγάρο? Συν της άλλης που είπαμε, μία πρόσβαση, μία γέφυρα προς τα ναρκωτικά. Παιδιά, καλά μου παιδιά, σας συγκεντρώ και σας παρακαλώ, αν κανένα παιδί κάπνισε, μην ξανακαπνίσει. Αν δεν κάπνισε, να λέει: Θεέ μου, φύλαξέ με, ποτέ μη βάλω τέτοια πράγματα.